Καταπληκτικό, καταπληκτική η μόδα Dries Van Noten, αλλά πιο πολύ καταπληκτική θα είμαστε εμείς τώρα. Και σας θέλω εδώ για να δείτε τα καταπληκτικά πράγματα που μαζί με την Μέρη τη Στασινή από το clotho.gr, γιατί έχει και e-shop, που θα μας πλέξει, θα μας πει τόσο ωραία αξεσουάρ, να την καλησπέρισω και να την καλησπέρισω στη ζούγκλα. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε. Για να μας δείξεις και από κοντά τι μπορούμε να φτιάχνουμε με τα χρυσά μας τα χεράκια. Και εκπληκτικά αξεσουάρ. Και βέβαια και σαν αυτό που φοράς, το οποίο είναι και πολύ ζεστό, μου είπες, δεν ήρθες ούτε με μπουφάν ούτε με παλτό. Ναι, το φόρεσες και είναι σούπερ, Μέρη μου. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να φτιάξουμε, αρκεί να ασχοληθούμε. Ναι. Θέλω να, επειδή εγώ ήξερα κάτι να φτιάχνω, αλλά άμα δεν το κάνεις και πολλές φορές, δηλαδή θα το ξαναθυμηθώ, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά δεν είμαι και από τους πρώτους, ξέρεις, που να ασχολούμαι με τις βελόνες και με το βελονάκι τα κουτσοκαταφέρνω. Αυτές όμως, αυτή η λεμή, αυτές οι καταπληκτικές, έτσι. Α, κοιτάξτε, παιδιά, αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι και σαν. Δεν είναι από μόνο του κόσμου, μα και με αυτό εδώ το πολύ ωραίο. Συγγνώμη, sorry. Το μικρόφωνο είναι εδώ, είναι, ακούγεται. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό το καταπληκτικό γιακάς που μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας και είναι έτσι, ρε παιδί μου, ένα κόσμημα και σας κρατάει ζεστούς όσον αφορά τα κασκόλ και αυτά που φοράμε, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μια μοντέρνα εκδοχή. Μπράβο, και έχεις είναι μια μοντέρνα εκδοχή. Να δείξω και τα άλλα, γιατί θα μας το φτιάξει εδώ τώρα. Ναι, θα το φτιάξουμε μαζί. Λες ένα τέταρτο, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, θα δω. Αυτό εδώ, κοιτάξτε και αυτό τι ωραίο που είναι. Δεν το βάζω πάνω μου γιατί έχω το. Να, εδώ το βάζω. Και αυτό εδώ με τα κρόσια. Κοίτα τι ωραίο που είναι, το βάζεις και έτσι, άμα θες. Βλέπεις. Α, ναι. Και την τσάντα, τη γατούλα αφιερωμένη στην ανιψιά μου, που της αρέσουν οι γατούλες. Παιδιά, αυτή την έχει, λέει, για πες μας, μωρέ, Μέρη μου, τα λέω εγώ τώρα για σένα. Αυτό είναι φέλτιν, είναι τσόχα. Δηλαδή. Το πλέκουμε κανονικά, είναι νήμα μαλλί 100%, το πλέκουμε κανονικά. Και από εκεί και πέρα. Ναι, με πατρόν. Ναι, βέβαια. Φτιάχνουμε το σχήμα το οποίο θέλουμε. Και από εκεί και πέρα το βάζουμε στο πλυντήριο, το μοντάρουμε, το βάζουμε στο πλυντήριο στους 40 βαθμούς. Είναι ειδικά νήματα, δεν είναι επεξεργασμένα νήματα, είναι 100% μαλλιά. Και με την τριβή και το σαπούνι αυτά πίζουν και δημιουργείται η τσόχα. Η τσόχα, ναι. Ναι. Πώς βάζουμε καπαλιά, πώς βάζαμε κατά λάθος κάτι μάγινα, ναι, και τα βγάζαμε τόσα. Αυτό, το ίδιο πράγμα είναι. Τα βγάζαμε τόσα. Το ίδιο πράγμα. Κρίμα είναι. Να μην το έχω σκεφτεί, γιατί έλεγα πω, λέω πάει, για μωράκι λέω το έκανα. Να το κάνω μια τσαντούλα. Και κοίτα αυτό τι είναι, τσάντα. Το βλέπεις. Κοίτα. Να, μπαίνει και εδώ. Μπαίνει και έτσι. Με την ουρίτσα της. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, και βέβαια. Μέρη μου, εγώ σε έχω πάρει μονότερη, αλλά μετά θα σε δείχνουμε σένα. Μου φέρε και τα μολύβια τη. Δεν είναι μολύβια, παιδιά. Αλλά σαν μολύβια μοιάζουν, ξέρετε τι είναι. Πώς το πλέκεις έτσι? Όχι. Έλα, δείξε μας. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, έφερες και νήματα. Λοιπόν, ναι, τα νήματα που φτιάχνουμε το γιακά αυτό είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι ειδικά νήματα. Είναι νήματα τα οποία είναι φάσες πλεχτές στην ουσία. Μπορούμε να τα βρούμε παντού. Πολλές εταιρείες έχουν βγάλει. Και σε μένα, βέβαια. Mm-hmm. Είναι πιο εξειδικευμένα νήματα, δεν είναι το κλασικό μας νήμα που έχουμε μάθει. Mm-hmm. Είναι σαν ολόκληρο πλεγμένο. Τώρα θα το δούμε. Να το. Είναι μια φάσα πλεχτή. Μπράβο. Ναι. Είναι μια φάσα πλεχτή. Βλέπετε πώς είναι. Δεν είναι δηλαδή το νηματάκι που έχουμε. Είναι αυτό. Το οποίο μας κάνει για εντυπωσιακά έτσι, πράγματα. Όπως είναι και αυτό το ίδιο σε άλλο χρώμα. Και αυτό το ίδιο σε άλλο χρώμα, αν θέλετε κάτι πιο πολύχρωμο. Ναι, κάτι ναι, πιο ναι, με ένα μονόχρωμο κουμπί. Υπάρχουν πάρα πολλά, βέβαια. Τι έχεις και αυτό εκεί πέρα? Αυτό είναι καπελάκι. Είναι καπελάκι. Και πλεγμένο με κανονικό νήμα, Με κανονικό νήμα. Και ένα καπελάκι εδώ, να το, για τα σκουφάκια μας για το χειμώνα, που έχει και την τσαχπινιά του εδώ. Όλα αυτά από την Μέρη Στασινή. Και, θα μας βρείτε στο clotho.gr. clotho.gr που έχει. Και στο Facebook, clotho.gr πάλι. Το βλέπουμε και εδώ. Και η φυσική μας παρουσία είναι στην Ηλιούπολη. Πού θα σε βρούμε? Είμαστε στο Σοφοκλή Βενιζέλου 44 αυτή τη στιγμή, κάτω Ηλιούπολη. Και με τον καινούριο χρόνο θα πάμε σε δικό μας μαγαζί, λίγο παραπάνω, Κυπρίων Ιρών 3. Στην πλατεία τη μικρή της Ηλιούπολης, στην κάτω Ηλιούπολη. Ωραία. Όλα αυτά θα τα γράφεις και στο Facebook. Ναι. Λοιπόν, πώς αρχίζουμε τώρα? Λοιπόν, ξεκινάμε να βάλουμε τους πόντους μας. Οπότε, παίρνουμε τη μεγάλη μας βελόνα τη μία. Και κάνουμε ένα. Και θα βάλουμε 5 πόντους. Χαλαρά. Ναι. Εγώ τους περνάω με το ένα χέρι. Υπάρχουν και τρόποι με τα δύο χέρια. Αυτά είναι.
Διάφορες, έχει διάφορες τεχνικές, όσο ζω μαθαίνω είναι, ναι, το πλέξιμο. Πέντε πραγματάκια τέτοια. Πέντε πόντους. Κοιτάμε να εκμεταλλευτούμε όλο μας το νήμα, να μην μας μείνει. Κάνεις και σεμινάρια μέρη σε ανθρώπους, αυτό θέλω να μας το πεις, γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Κάνω όσο επιτοπλίστων μεμονωμένα, γιατί εμένα με ενδιαφέρει ο κόσμος να μάθει, συνήθως στα γκρουπάκια δεν μαθαίνουν. Είναι πολύ ύλοι και οι ιδιαιτερότητες του καθενός είναι διαφορετικές. Ναι. Και έτσι εγώ έχω επιλέξει όσο επιτοπλίστων να κάνω σαν ιδιαίτερα. Σε πληρώνουν, είναι πληρωμένα ή μπορούν να πάρουν. Είναι 30 ευρώ εφάπαξ. Ναι. Όσες φορές χρειαστεί να έρθουν, ναι, όσα μαθήματα, όσες ώρες. Mm. Και σου λένε ότι θέλω να, να πλέξω αυτό ή γενικά τους μαθαίνεις διάφορες. Όταν έχω αρχάριους, ξεκινάμε να μάθουμε την τεχνική. Μαθαίνοντας πάνω την τεχνική. Όχι την τεχνική, πώς τα πλέκουμε. Πώς μπορούμε να πλέξουμε, τι είναι ο κάθε πόντος. Πώς βγάζουμε ένα πατρόν, πώς διαβάζουμε τα σχέδια, πώς διαβάζουμε από τα αγγλικά πάρα πολλά ξένα σχέδια κτλ. Λοιπόν, και μαθαίνοντας την τεχνική, από εκεί και πέρα μέσα σε 3 μαθήματα όλα τα άτομα είναι ικανά να αρχίσουν να πλέκουν, με τη βοήθεια τη δικιά μου. Ναι. Όλοι στο μαγαζί αυτό έχουμε ένα τετράδιο, βιονερχόμαστε με ένα τετράδιο, γιατί γράφουμε τις οδηγίες και εγώ χρειάζεται να θυμάμαι κιόλας ο καθένας τι του έχω δώσει και σε ποιο στάδιο είναι. Και από εκεί και πέρα, όταν με χρειάζονται, ξαναέρχονται. Να, άμα θέλουν να σε ρωτήσουν, αν έχουν κάποια τέτοια. Κάνουμε όλη τη βασική τεχνική και από εκεί και πέρα, ο καθένας στις δικές του ιδιαιτερότητες. Τέλεια, τέλεια. Πάμε λοιπόν να πούμε και για αυτό. Κάποιος ο οποίος ξέρει να πλέκει, δεν χρειάζεται να πληρώσει. Ναι. Δίνω οδηγίες σε όλους, όλο τον κόσμο βοηθάω. Ναι. Μπορεί να μην ξέρει αυτή τη τεχνική και τελείω. Πολύ μεγάλη βιβλιογραφία και ξένη και ελληνική, πάνω σε διάφορα σχέδια κτλ. Και πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι. Και όλες οι στάρ, λέει, στο Hollywood, όταν κάνουν το διάλειμμα από τα γυρίσματα, τις βλέπεις και πλέχουν με βελόνες. Εγώ δεν έχω πλέξει πολύ με βελόνες, με ψιλομπερδεύουν, αλλά θα το δω τώρα. Με το βελονάκι κάτι κουτσό καταφέρνω έτσι, κάνω κάνα σκουφάκι, κάτι τέτοια απλά πράγματα, μη σκεφτείς. Για πάμε. Και τα δύο εύκολα είναι. Και τα δύο εύκολα είναι και είναι ψυχοθεραπεία. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη ψυχοθεραπεία. Όχι, εμένα μου αρέσει που το κάνω και το βλέπω ότι και καλά το ευχαριστιέμαι. Το ευχαριστεί μου που το φοράω. Βέβαια. Εγώ το έπλεξα αυτό. Καταρχάς οι ποιότητες είναι διαφορετικές πλέον. Και δεν... θα μας λες και τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κάνουμε μία σειρά ανάποδη. Βάλαμε 5 πόντους, κάνουμε μία σειρά ανάποδη. Σιγά σιγά με τις χοντρές βελόνες. Που αυτό μπορείς εύκολα να τους το δείξεις και εσύ έτσι και ξέρουν. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ... να πάρετε τα νήματα αυτά, τα πολύ εύκολα. Νήματα. Λοιπόν, και τώρα που είμαστε στην καλή, όλους τους πόντους θα τους πλέξω εις διπλούν. Για να τους κάνω πιο αραιούς, είδες εδώ για κας. Ναι. Έχει μεγάλους πόντους και μικρούς πόντους. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το δείξουμε να φανεί. Καλά φαίνεται εκεί. Ναι, έχει μεγάλους πόντους εδώ. Ναι. Εδώ και έχει και μικρούς πόντους. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο ενδιάμεσο. Στο ενδιάμεσο. Οπότε ξεκινάμε με μία καλή, κανονική καλή. Ναι. Η δεύτερη μας σειρά. Μία καλή, κανονική. Η δεύτερη όμως και όλοι οι υπόλοιποι πόντοι θα τους πλέξω εις διπλούν. Δηλαδή μία και άλλη μία στροφή. Αυτό με διευκολύνει ώστε να κάνω τον πόντο μου πιο μεγάλο. Μπράβο. Και άλλη μία και άλλη μία. Και άλλη μία. Εκτός από τον πρώτο πόντο. Γιατί το θέλω από τη μία πλευρά να είναι στενό για να γυρίσει γύρω-γύρω από το λαιμό μου που έχω μικρότερη περίμετρο. Μπράβο, μπράβο. Και μπορούμε εδώ πέρα αυτό να το διακοσμήσουμε με ό,τι θέλουμε. Με άλλο κουμπί. Βέβαια. Κουμπί. Εδώ έχει φέρει και πολύ ωραία κουμπιά, τέλεια κουμπιά. Μπορούμε να μην βάλουμε και τίποτα. Να μην βάλουμε κουμπί, να το ανάψουμε και να τον φοράμε σαν ένα λαιμό, γύρω-γύρω. Ή μπορούμε να βάλουμε, να ας πούμε, εδώ εγώ έχω βάλει μια μπουτονιέρα. Μπορεί να το να βάλεις οτιδήποτε θες. Βέβαια. Να το κάνεις και βέβαια, πιο πρωινό, βέβαια, και βέβαια, πιο βραδινό. Να δείξουμε το εξής, ότι τώρα θα πλέξουμε την επόμενη μας σειρά την ανάποδη και θα ξεδιπλώσουμε σιγά-σιγά τους πόντους μας, φαίνεται. Αυτούς τους μεγάλους πόντους. Και αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί είπαμε, πλέκοντας, κάνουμε μια σειρά με μεγάλους πόντους, μια σειρά με μικρούς πόντους. Έτσι είναι το. Το σχέδιό του, αυτό το ανάλαφρο το σχέδιό του. Λοιπόν, εκτός από το είπαμε από τον πρώτο πόντο που είχαμε κάνει που δεν είχε διπλό γύρισμα. Και πορευόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Να το, έτοιμο είναι. Το ένα κομμάτι του είναι έτοιμο. Να το. Τέλειο, τέλειο. Και εσύ που το δείχνεις εδώ. Να το. Ναι. Έτσι. Κάτσε εδώ. Να το. Όπα, έγινε. Τώρα σιγά σιγά θα τα λέμε και θα τον φτιάχνω. Ναι.
κατά ωραία. Αυτόν τον τρόπο. Πες μου τώρα κάτι. Αυτά τα ειδικά μαλλιά, τα ειδικά δεν είναι νήμα, είναι πλεγμένα. Είναι πλεκτές φάσεις. Πλεκτές φάσεις που έρχονται από την Ισπανία, από ό,τι βλέπω εδώ. Αυτό ναι, είναι ισπανικό. Mm-hmm. Όλη η Ευρώπη έχει τέτοιου είδους νήματα. Και είναι, φαντάζομαι, λίγο πιο ακριβά από τα κανονικά, έτσι. Δεν έχουν σχέση με τα νήματα τα κλασικά που πλέκουμε. Είναι λίγο πιο ακριβά. Βέβαια, με 15 ευρώ φτιάχνεις ένα κιακά μαζί με το κουμπί σου. Το οποίο κουμπί σου είναι χειροποίητο. Τέλεια. Υπάρχουν φίλντιση και καρύδες από ξύλο καρύδας εδώ πέρα. Ναι. Το φίλντιση μου αρέσει πιο. Ναι. Είναι καταπληκτικό γιατί με 15 ευρώ κάνεις αυτό το τέλειο και σου λένε όλοι, είμαι σίγουρη, ότι από πού το πήρες. Και τους λες εσύ, εγώ το έφτιαξα. Και πολλά δώρα στους φίλους. Τώρα τα Χριστούγεννα, τα περισσότερα που φτιάχνουμε πάνε για δώρα. Τα στολίζουμε και τα δίνουμε. Και ο καθένας το δίνει δωράκι. Και ξέρεις, είναι και πολύ ωραίο να φτιάχνουν πράγματα με αγάπη. Γιατί εγώ το λέω πάντα αυτό, ότι όταν φτιάχνεις χειροποίητα πράγματα, τα κάνεις με αγάπη. Και τα δίνεις. Καταλαβες. Είναι ένα ωραίο έτσι. Δεν ξέρω, σαν συνέστημα, σαν ικανοποίηση να το πω. Ασχολείσαι. Ασχολείσαι με τον άλλον. Ναι. Και όταν ασχολείσαι και δίνεις ώρα, ναι, δίνεις και συναισθήματα. Δίνεις δηλαδή την υποχρέωση. Την υποχρέωση απλά, ναι. Έτσι, ασχολείσαι. Κάτι, ακόμα και το περιτύλιγμα, ακόμα και το τι θα πάω να επιλέξεις. Ψάχνεις να δεις αν του αρέσει, τι θα του αρέσει, τι χρώμα θα του βάλω. Όλοι δηλαδή αυτό το πράγμα έχει ξαναγυρίσει πάλι. Και δεν ξέρω, δηλαδή, αυτό έχω την εντύπωση και το έχω ξαναπεί και σε συζήτηση τη προάλλη που είχαμε κάνει και με κάποιε φίλε, ότι τελικά το να. Γιατί και η εκπομπή εδώ, το Μέσα σε Όλα, ασχολείται πάρα πολύ με το DIY, με το κάντο μόνο σου. Δεν ξέρω αν είναι θέμα τη εποχή μα λόγω κρίση ή αν. Επειδή και στην Αμερική, από χρόνια που παρακολουθώ και σαν blogger κι εγώ, από χρόνια το έχουν αυτό και πριν το 2009, ότι κάντο μόνο σου. Κάνε πρακτικά πράγματα για το σπίτι σου. Πώς μπορείς να αποθηκεύσεις τα τρόφιμά σου και ακόμα και ολόκληρα γεύματα για να τα έχεις ready, έτοιμα όταν τα χρειάζεσαι. Απλώς τα ξεπαγώνεις και να μην παίρνεις έτοιμα μαγειρεμένα που είναι σκουπίδια. Δηλαδή στην Αμερική το έχουν πάρα πολλά χρόνια. Ναι, εμείς το ανακαλύψαμε ίσως με την κρίση. Ναι, ήταν το έδαφος τέτοιο. Ήτανε το έδαφος τέτοιο, και το προετοίμασε, το είχαμε αφήσει, τα είχαμε αφήσει όλα, πολύ. Δεν κάναμε τίποτα, ούτε εγώ έπλεκα, εγώ δεν ήξερα. Αλήθεια. Να πλέκω, όχι. Έφυγα από τη δουλειά μου και άρχισα να πλέκω. Πόσα χρόνια δηλαδή τώρα που ασχολείσαι. Το μαγαζί το έχω 2,5 χρόνια και 6 μήνες περίπου νωρίτερα πριν ανοίξω το μαγαζί, ξεκίνησα να διαβάζω ελληνικές μεθόδους και να μάθω να πλέκω, στο σπίτι μου πλέον. Τέλειο. Μετά αυτό σιγά σιγά το προχώρησα, γιατί. Διαβάζω τεχνικά βιβλία εγώ πάρα πολλά. Αυτή ήταν και η φύση της δουλειάς μου. Mm. Και έτσι με βοήθησε αυτό το πράγμα να αρχίσω να διαβάζω στα ξένα. Δεν έπλεκες πάντως. Όχι. Λοιπόν, όχι. Να σας πω κι εγώ, παιδιά, αυτό που έχω μάθει να πλέκω, τα σκουφάκια, να το πω έτσι, γιατί δεν έχω πλέξει τίποτα άλλο. Έχω πλέξει όμως ωραία σκουφάκια. Το έχω μάθει από το YouTube. Και ποιο είναι το τέτοιο βρε μέρη μου. Καταλαβαίνω τα αγγλικά. Και τώρα δεν μπορώ να μάθω τους όρους στα ελληνικά. Ναι, γιατί στους όρους στα ελληνικά είμαστε λίγο χαμένοι. Ο καθένας τα γράφει όπως να είναι. Και δηλαδή βλέπω στο αυτό YouTube. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχε αφαιθεί αυτό το πράγμα. Mm. Ότι είχε αφαιθεί. Ακούω ποδαράκι, ακούω έτσι, ακούω διαφορετικά και δεν καταλαβαίνω. Και άμα το δω στο YouTube, μέχρι, να σου πω την αλήθεια, μέχρι έχω φτιάξει και λουλούδια. Και λουλούδια. Μόνο και μόνο επειδή έβλεπα από το YouTube. Ναι, δηλαδή, ναι. Άμα θέλεις και έχεις και χρόνο, έτσι. Κάθεσαι κάτω και. Εντάξει, εμείς τώρα όλα αυτά τα μεταφράζουμε. Τα δίνουμε στα ελληνικά. Μπράβο. Πλέον, να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Σιγά-σιγά θα ετοιμάσουμε και βιντεάκια για μέσα το κλωθό. Α, πολύ που θα είναι στα ελληνικά. Αυτό. Για να μπορέσει και ο, για να μπορέσει ο κόσμος να τα δει. Πάρα πολύ καλό. Γιατί έχουμε ανοίξει ήδη κανάλι το Miss Κλωθό, αλλά ακόμα δεν έχουμε βάλει κάτι απάνω, είναι, γιατί ναι, τα επεξεργαζόμαστε. Τώρα το φτιάχνουμε. Mm-hmm. Το κλωθό το ανοίξαμε και 22 Αυγούστου. Είναι πρόσφατο, δεν αλήθεια. Είναι. Ναι, δεν είναι. Εγώ στην κυροτέχνικα που ήρθα, είδα καταπληκτικά πράγματα. Ειδικά σου λέω με τις τσάντες, έπαθα πλάκα. Πώς δηλαδή. Είναι απίστευτο πώς είχες φτιάξει αυτές τις τσάντες. Και σου λέω, μου θύμισε τη Σανέλ που είχε κάνει πέρσι, πότε ήταν το καλοκαίρι. Πέρσι συνέχεια το ανανεωνόμαστε. Συνέχεια ψάχνουμε, διαβάζουμε. Το ψάχνω, ναι, μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει. Εγώ, μου αρέσει το ρούχο, το πατρόν, μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα, το σχήμα. Αυτά. Σου μου λέω, εγώ τώρα πολύ. Που βλέπω και αυτές τις μεγάλες βελόνες, πρώτη φορά τις είδα. Ότι υπάρχουν τέτοιες βελόνες. Ναι. Και το είδα και πρώτη φορά στη χειροτέχνικα.
Αυτά τα μεγάλα, αυτά που είναι σαν... Αυτά είναι 25 νούμερο, να πούμε. Σαν μολύβια. Να πούμε ότι χρησιμοποιήσαμε 25 νούμερο βελόνα, έτσι. Ναι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και 20 νούμερο βελόνα. Βέβαια, λίγο πιο μικρό, με λίγο πιο λεπτό νήμα. Σχεδόν όχι. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε. Αυτό είναι, αυτό είναι με 15 νούμερο βελόνα. Σε τέτοιο στυλ πάλι πλέκεται. Με τον ίδιο τρόπο. Όχι. Αυτό πλέκεται συνέχεια κάλτσα, θα το δείξουμε άλλη φορά αυτό. Και είναι και το εκεί πιο εύκολη, νομίζω, τέτοια η κάλτσα ή όχι. Ναι, ναι. Είναι πιο εύκολη. Είναι νήμα για 15 βελόνα. Το πλέκουμε κάλτσα. Γιατί όμως το έχεις κάνει έτσι, δεν είναι κάλτσα, είναι εδώ. Γιατί μετά έχω ξυλώσει τους πόντους και άνοιξε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει αυτό όμως. Ναι. Γιατί το ήθελα ανάλαφρο. Ναι. Το ήθελα να είναι ανάλαφρο. Έτσι, και να μην είναι. Και ναι, ναι. Ναι, γιατί θα το φορέσουμε στο λαιμό μας και πρέπει να είναι ανάλαφρο. Έτσι, και έτσι έριξα τους πόντους και δημιούργησα αυτά τα κενά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εσύ συνεχίζει το πλέξιμο. Να το δούμε και τελειωμένο, αν και το έχουμε δει εδώ. Και εδώ πάλι άλλο στυλ, με τον ίδιο τρόπο κάλτσα. Με τον ίδιο τρόπο, νήμα το οποίο μέσα του έχει κρόσια. Αυτό πήγα να σου πω. Τα κρόσια πώς τα έβαλες. Τα έχει το νήμα. Το έχει τα νήμα. Τα έχει το νήμα. Πολύ ωραία. Πολύ καταπληκτικά. Μα είπα κι εγώ, αυτό λέω πρέπει να το δείξω στην εκπομπή. Γιατί ούτως ή άλλως βάζω βιντεάκια, αλλά γιατί να μην έχουμε και τα ελληνικά δεδομένα μας. Βέβαια. Και να κάνουμε και γνωστό ανθρώπους στην Ελλάδα που μπορούν να. Να μιλήσετε και ελληνικά, βρε παιδί μου, να τους πείτε και τις απόψεις, να τους πείτε και μια πορεία. Να σας δείξουν και κάτι που θέλετε. Είσαι κοντά στο μετρό στην Ηλιούπολη που θέλουν. Ναι, είμαι κοντά. Είμαι στη δεύτερη είσοδο της Ηλιουπόλεως, της Σοφοκλή Βενιζέλου. Οπότε είμαι λίγο πιο πάνω αυτή τη στιγμή. Γιατί βοηθάει και αυτό, ναι. Ξέρεις, το παίρνεις το μετρό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Υπάρχει και λεωφορείο από το οποίο περνάει από αυτό το δρόμο. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις εδώ τώρα το μετράς, ας πούμε, πόσο... Θα πλέξουμε όλο το κουβάρι. Αυτό να πούμε ότι είναι 14 μέτρα. Χρειαζόμαστε γύρω στα 14 μέτρα. Μπράβο. Ένα κουβαράκι. Ένα κουβάρι τέτοιο. Ένα κουβαράκι αυτό τον τέλειο γιακά μόνο με 15 ευρώ. Έχουμε κάνει... Μαζί με το κουμπί μας, είπαμε. Μαζί με το κουμπί που είναι φίλτιση και γυαλίζει. Τέλεια, τέλεια. Και μπορούμε να το κάνουμε και σε μαύρο, αν θέλουμε, και να βάλουμε και απάνω. Ξέρεις τι σκέφτηκα, να βάλουμε, πώς τα λένε αυτά, τα στρας. Και να κάνεις μαύρο με στρας. Μπορούμε να ράψουμε ό,τι θέλουμε. Δεν σας λέω τίποτα. Ημιπολίτιμους λίθους, πολλά πράγματα. Δεν σας λέω τίποτα πράγματα. Για το βράδυ είναι τέλειο, τέλειο. Και να φοράς και ένα ξόπλατο φόρεμα, έτσι, ή στράπλες, και να το φοράς αυτό εδώ και είσαι... Και πολύ ζεστή, μαλακή. Τους πλένουμε στο χέρι, δεν παθαίνουν τίποτα. Μπράβο. Δεν βάζουμε μαλακτικό μόνο στα μάλινα, να το πούμε. Γιατί απαγορεύεται το μαλακτικό, ειδικά στις χειροπλεκτικές στα νήματα, γιατί χάνουν την αφρατάδα τους. Αλήθεια. Ναι, ναι. Στα άλλα δεν πειράζει, ε. Στα άλλα δεν εξαρτάται τι λέει ο κατασκευαστής, αλλά συνήθως στις χειροπλεκτικές στα νήματα δεν βάζουμε. Εγώ βάζω μαλακτικό και νομίζω ότι θα τους έκανε λέει και καλό. Δεν ξέρω. Χάνουν την αφρατάδα τους. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρω, να. Και πώς θα γίνουν μαλακά, δηλαδή, έτσι σκέτο με το απορρυπαντικό του πλυντηρίου. Ναι, 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 ναι. Εγώ αυτό που φορώ το βάζω πλυντήριο. Αυτό. Ναι, ναι. Στο ειδικό πρόγραμμα για τα μάλινα. Ναι, στο ειδικό πρόγραμμα για τα μάλινα, αλλά με κανονικό απορρυπαντικό. Δεν χρειάζεται. Εκτός αν το νήμα έχει κάτι ιδιαίτερο, γράφει κάτι ιδιαίτερο. Και το γράφει εδώ πέρα πάνω. Α, εδώ έχει ναι, κάτι... ναι, 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 ναι. Όλα τα νήματα έχουν τις οδηγίες τους. Το πλυντήρι, όχι στεγνό καθάρισμα, αυτό τι είναι. Αυτό είναι, είναι όλα τα πλεκτά. Δεν τα κρεμάμε για να στεγνώσουμε. Α, τα βάζουμε, τα βάζουμε έτσι, σε επίπεδο. Οριζόντια. Mm. Σίδερο, ναι, και εδώ σου λέει και τις βελόνες που εδώ χρειάζεται. Εδώ σου λέει και τις βελόνες που χρειάζεται. Ναι, συνήθως τα βάζουν αυτά για να ξέρεις. Αυτά δεν ξεβάφουνε. Όχι. Ούτως ή άλλως βέβαια τα πλένουμε και στο χέρι. Αυτούς τους, ναι, τώρα αυτό θα το πλύνουμε στο ναι, χέρι. Μωρέ, τώρα. Δεν τώρα, χρειάζεται να πεις το πλυντήριο. Χωρίς μαλακτικό, με το υγρό που πλένουμε. Ναι, ναι, ναι. Ένα χέρι. Ξεύγαλμα θέλει στην ουσία. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι. Αλήθεια! Να το. Τέλεια. Είδατε σε λιγότερα από ένα τετάρτο, άμα ξέρεις τώρα, εντάξει. Λοιπόν, αυτός είναι ο γιακάς μας. Είναι έτοιμος. Και του βάζουμε ό,τι θέλουμε. Μία μας πλευρά, είπαμε, είναι πιο μικρή από την άλλη, οπότε εδώ πάνε ο λαιμός μας. Θα τον γυρίσουμε ναι, και θα διαλέξουμε ένα κουμπάκι και θα ράψουμε το κουμπάκι πάνω στο... Θα ράψουμε το κουμπάκι. Βγάζω το νήμα, ναι, για να ράψουμε το κουμπάκι. Α, δεν το ράβεις με... Όχι, δεν το ράβω με κλωστή. Προσπαθώ να βρω χρώματα που να ταιριάζουν και στο κουμπί και το ράβω με νήμα. Μάλιστα. Το ράβω με νήμα. Έχουμε και τα σύνεργά μας εδώ, ψάχνουμε. Όλα τα μαζεύουμε. Όλα τα σύνεργα, ναι, όλα. Τα έχουμε βάλει. Ο καλλιτέχνης όλα τα μαζεύει. Έτσι, έτσι, έτσι.
Μ' αρέσει, ξέρεις, και τι μου κάνει εντύπωση ότι που έμαθες μέσα σε 2,5 χρόνια να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι, γιατί με την ανάγκη του, και αυτό, αλλά και με την ανάγκη του μαγαζιού, με τις ερωτήσεις της συνεχής, με τα πατρών τα οποία φτιάχναμε που ήταν πιο εξειδικευμένα, πιο δύσκολα, αναγκάστηκα και να διαβάσω παραπάνω και να ψάξω παραπάνω. Οπότε αυτό με έκανε πιο... Σου άρεσε. Και άμα σ' αρέσει, λέει κάτι, δεν υπάρχει, δεν μας σταματάει τίποτα. Λοιπόν, να πούμε ότι διαλέγουμε την πιο όμορφη, δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι, την πιο όμορφη πλευρά μας. Την πιο όμορφη πλευρά μας, την πιο καλοπλεγμένη. Δηλαδή και φαντάζομαι ότι είναι αυτή. Όχι, αυτή. Ποια είναι. Ποια θες εσύ. Εγώ αυτή θα διάλεγα για έξω. Αυτή είναι εδώ δηλαδή. Ναι. Για να πάει δηλαδή έτσι, όχι έτσι. Γιατί εγώ τα βλέπω ναι. Για να θα πάει, πούμε, σωστά, αυτό έξω. Ο γιακάς να πάει έτσι, οπότε αυτή η πλευρά θα φαίνεται πιο πολύ. Οπότε εδώ, ποιο κουμπί θες να βάλουμε πάνω, πες μου. Ποιο είναι πιο εντυπωσιακό. Όλα του πάνε. Και αυτό. Αυτό ήτανε σαν... Όχι, μου αρέσουν αυτά εμένα. Ωραία. Να βάλουμε αυτό. Να βάλουμε αυτό είναι το ίδιο. Να βάλουμε το πορτοκαλί. Να βάλουμε το πορτοκαλί. Είναι διαφορετικό. Λοιπόν, βέβαια. Λίγο πιο κάτω, όχι στη μέση ακριβώς, λίγο πιο πάνω από τη μέση. Ναι. Έχουμε βάλει το νήμα μας. Ένα θα νήμα το ράψουμε. Που να ταιριάζει και υπάρχουν ειδικές βελόνες που είναι για σακοράφα. Μία βελόνα σακοράφα, ναι. Mm. Ναι. Για να περνάει και αυτό το χοντρό νήμα. Λοιπόν, και εδώ θα κάνουμε ένα κομπάκι. Τίποτα. Μια έτσι, δύο φορές να διπλωθεί και κάνεις το κομπάκι από κάτω, το δένεις και είναι έτοιμο. Και με ένα κουτιδάκι. Αυτό μπορούμε να το ράψουμε με μια λεπτή κλωστή, κανονική βαμβακερή κλωστούλα για ράψιμο, ώστε να μην τυχόν λυθεί ποτέ, μην μας φύγει. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε μέσα τα νήματα τα οποία εξέχουν. Θα τα ράψουμε με λεπτή κλωστή. Και θα τα κόψουμε. Mm. Θα τα βάλουμε και μέσα φεύγει, έτσι ώστε... Όχι. Δεν πρόκειται να ξαναφύγει. Θα το κρύψουμε όμορφα. Θα πάρουμε τη βελόνα μας και την κλωστή μας. Είδες όλα τα σύνεργα χρειάζονται. Εσύ όλα τα... μα καλά, εντάξει, τι εκπομπή θα είμαστε. Μα δεν γινότανε. Όχι, δεν γίνεται να μην τα ψάχνουμε τελικά. Βρείτε μας μια κλωστή και μια βελόνα. Πρέπει να τα έχουμε. Τι άλλο θες να με ρωτήσεις, πες μου, να σου πω. Μωρέ, τώρα που είμαι θέλω. Εδώ. Καταρχήν, εγώ θέλω να μάθω να πλέκω αυτό το γιακά, ας πούμε. Έτσι, μ' αρέσει αυτό. Πες μου κάτι τώρα. Πες μου. Αυτό αν το θέλω εγώ να το πλέξω σε μια ζακέτα. Απάνω. Μια ζακέτα. Αν να πλέξεις το ίδιο νήμα σε ζακέτα. Αυτό το έτσι το φουφουλικό. Γίνεται. Είσαι μέχρι εδώ. Γίνεται με το πάκι, ναι. Γίνεται, βέβαια. Ζακέτα ανοιχτή. Βέβαια. Ωραία, μέχρι εδώ. Εντυπωσιακή αφρατούλα. Γίνεται. Να. Και βέβαια χρειάζεται πατρόν εδώ. Θα το βγάλουμε πάνω στο πατρόν. Α, ναι, βγαίνει απάνω στον καθένα. Βέβαια. Θα μου πεις περίπου πώς το θέσει, θα βρούμε μια φωτογραφία ή ένα κάτι και θα υπολογίσουμε πάνω μας. Αρχίζουμε και μετράμε περιφέρεια στήθους, περιφέρεια μέσης, πλάτη, χέρια, όλα αυτά τα μετράμε. Και μου αρέσει και αυτό εδώ. Και το φτιάχνουμε. Το ωραίο. Ναι. Το μπουμπούκικο είναι σαν αυτά που φοράγαμε όταν είμαστε παιδάκια. Εγώ συνήθως μακριά μανίκια κάνω, μου αρέσουν. Για μένα. Μ' αρέσουν εμένα τα μακριά μανίκια. Μακριά μανίκια και να είναι και όχι κολλητά, για να μπορείς να φορέσεις και κάτι από μέσα. Και να είναι. Γενικά μου αρέσουν τα φράτα εμένα. Να μην... Καλά, φοράς από μέσα, ξέρεις κάτι που να σε ζεσταίνει, αλλά αυτό από πάνω το θέλω λίγο πιο έτσι λουζ. Να το πω έτσι και όπως τα λένε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Όλα γίνονται. Όλα. Πολλές φορές βγάζουμε και ρούχα πλεκτά μέσα από πατρόν υφασμάτινα. Γίνεται και αυτό, Βέβαια γίνεται και αυτό. Λοιπόν, το έραψα και θα το κόψω εδώ ώστε να μην φαίνεται. Και το κόβεις με κοπιδάκι, δεν το κόβεις με τέτοιο. Και με ψαλίδι, με ό,τι θέλει ο καθένας. Με ψαλίδι. Αυτή τη στιγμή έχω το κοπίδι εδώ μαζί μου. Ναι. Όχι, έλεγα μήπως παίζει ρόλο αυτό. Όχι. Τίποτα. Όχι. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε και την άλλη πλευρά. Είδες, δεν φαίνεται κάτι. Τίποτα. Και μου αρέσει και το πορτοκαλί τελικά του δίνει ένα... ωραία. Και είπαμε λοιπόν στη κλωθό.gr θα μπαίνουν www.gr. Ναι, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου μέσα από εκεί, μπορούν να μας βρουν στο Facebook στο κλωθό.gr. Είμαστε πολύ... famous. Όχι, και θα γίνουμε famous μια ακόμα. Είμαστε, πώς το λένε, έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Μας βρίσκετε παντού. Έτσι, για όλες τις απορίες σας. Εγώ Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή είμαι όλη μέρα στο μαγαζί. Σεμινάρια γίνονται, είπες, κατηδίαν και όποτε μπορεί ο καθένας. Σεμινάρια τα τηλεφωνιόμαστε και τα συντονίζουμε μέσω τηλεφώνου.
Όποτε μπορεί ο καθένας, ναι, γιατί και είναι δύσκολοι, όλοι έτσι. Έχουν παιδιά, οικογένειες, ναι, ναι, ναι. Δουλεύουν. Γι' αυτό και εγώ επέλεξα αυτό το πράγμα, να είμαι όλη μέρα στο μαγαζί. Ωραία. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται όποτε θέλει και να νιώθει άνετα. Oh. Καλά, εννοείται ότι πίνουμε καφέ, τρώμε κουλουράκια. Α, κάνετε και τέτοια. Ναι, αυτά εννοούνται. Κάθετε και ένα μεζέ. Ναι. Ωραία, είναι ωραίο, είναι παραίστικο. Ναι, αυτό, αυτό. Είναι παραίστικο, δημιουργικό. Το μαθαίνεις, το κάνεις μόνος σου, είναι αγχολητικό. Εμένα μου αρέσει και να μαγειρεύω. Εννοείται ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον. Ναι. Ναι. Πλέον έχουμε φτάσει δηλαδή σε τέτοια κατάσταση που ο ένας βοηθάει τον άλλον. Ναι. Δεν χρειάζεται απαραίτητα εγώ να επιμείνω σε κάτι. Όποιος είναι. Εννοείται ότι. Είμαστε μια παρέα πλέον. Ωραία, τελειώνουμε κιόλας. Τελείωσε και, εδώ, και η εκπομπή. Θα το δείξουμε και εδώ πως είναι τελικός. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, δεν, το... δεν έχει τίποτα. Α, δεν έχει τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Να το ναι. Έτοιμος, καταπληκτικός. Θα σε βοηθήσω. Όχι, επειδή φορά το τέτοιο εδώ. Μην... Λοιπόν, αυτό και πάει εκεί. Ε, καλά το βάλα. Ή το βάλα πολύ μέσα. Εδώ, θα το φτιάξω λίγο στην άκρη. Φορά και το άλλο από μέσα, βέβαια δεν φαίνεται και πολύ τώρα, έτσι. Τώρα. Σε ένα τεταρτάκι, για να μην σου πω, καλά, εδώ η Μέρη το έκανε χαλαρά, θα μπορούσε να το κάνει και σε 10 λεπτά, το έκανε για να το καταλάβουμε, ας πούμε. Αλλά άμα δεν κάνουμε και ένα μαθηματάκι, δεν είναι καλό. Ε? Καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη μου. Τίποτα. Καταπληκτικό. Λοιπόν, clotho.gr για αυτά τα καταπληκτικά ωραία πράγματα. Έτσι, να γυρίσω και από εδώ. Λοιπόν, πολλά φιλάκια, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αύριο πάλι που λέει και το τραγούδι, 3 και 10 και κάτι εκεί, με πολλά και καυτά θέματα. Πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας.